Θα έχουμε ένα ραντεβού μέσω Skype με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μεσολογγίου, να μας πει λίγα πράγματα έτσι για τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο για το Μεσολόγγι μας. Θα έχουμε τώρα αμέσως μία σύνδεση με την Ζωή Σιμών, μία συγγραφέα από τον Βόλο, που είναι στον Βόλο, 18 χρονών, μία καταπληκτική νεαρή συγγραφέας. Και βέβαια θα έχουμε εδώ πέρα και την συνάδελφό μας που είναι εδώ στο στούντιο, την ηθοποιό, την Δήμητρα Μαρκομπότσαρη. Δήμητρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά, τρέχουμε και δημιουργούμε γενικότερα. Ωραία. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Δήμητρά μου. Ναι, λοιπόν, ναι. Καταπληκτικά. Μας έχει κάνει σύνδεση από το Βόλο? Όχι ακόμη. Μήπως πρέπει να την πάρουμε ένα τηλέφωνο τη Ζωή, την Σιμών, να μας κάνει μια σύνδεση από το... Έκανε? Καταπληκτικά. Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με Βόλο. Πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι της Ζωής Σιμών, της νεαρής συγγραφέως από τον Βόλο, την 18χρονη συγγραφέα που γράφει καταπληκτικά, παιδιά. Να δείτε τι πνεύμα ανοιχτό, τι πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο της. Πάμε. Περιμένουμε μισά λεπτάκι, δεν πειράζει. Στον αέρα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οπότε είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε το βιντεάκι της Ζωής Σιμών. Η Ζωή Σιμών, κατά κόσμον Ζωή Σιμεωνίδη, γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2005 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Από τα 12 έτη της ασχολείται συστηματικά με την τέχνη, όπως την δημιουργία animation, τη συγγραφή βιβλίων και ποίηματα και σπανιότερα με τη ζωγραφική. Έχει λάβει πολλά βραβεία. Το τελευταίο της βιβλίο της Ζωής Σιμών είναι το «Γεράκι της θάλασσας». Φίλες και φίλοι, κοντά μας η Ζωή Σιμών. Ζωή, καλώς ήρθες στο Μπλα Μπλα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά και καλώς σε βρήκα, Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Για άμα ήξερα ότι το βιντεάκι... Άκουσα το βιντεάκι και θέλω να σου πω. Σήμερα και επίσημα μπορώ να πω ότι κυκλοφορεί το ηλεκτρονικό βιβλίο που είναι το δεύτερο μου μυθιστόρημα, «Σκοτεινά ενδύματα». Α, δεν μας το στείλες κι αυτό. Δεν μας το είπες. Δεν πειράζει, θα το πούμε τώρα. Α, δεν σας το είπα γιατί... Γιατί σήμερα κατοχυρώθηκε και μπορώ να πω ότι κυκλοφορεί επίσημα η ηλεκτρονική μορφή, όχι το έντυπο, γιατί το έντυπο θα βγει αργότερα. Η ηλεκτρονική μορφή κυκλοφορεί. Κατάλαβα. Και πού το βρίσκουμε αυτό? Πού μπορείτε να το βρείτε? Στο Metabook. Α, στο Netbook, Ορίστε. Στο Netbook. Metabook, αυτό. Metabook. Α, Metabook. Καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Ζωή μου, βλέπω εδώ πέρα από 12 χρονών, είσαι βέβαια μόλις 18 έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, από 12 χρονών ασχολείσαι με τη συγγραφή του βιβλίου και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, με την τέχνη ασχολούμαι από τα 12 χρονών συστηματικά. Με τα βιβλία είχα κάνει απόπειρα στα 14, με την οποία δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Ναι. Κακός βέβαια. Κακός, πολύ κακός. Λοιπόν, τι δεν να σου πω, πώς σου ήρθε έτσι η ανάγκη πρώτη φορά για να γράψει ένα βιβλίο, Ζωή? Φταίω κάτι. Είχα διαβάσει, θυμάμαι, όπως είχα προαναφέρθηκα, στα 14, είχα κάνει μια προσπάθεια, ήθελα να φτιάξω ένα εικονογραφημένο βιβλίο. Ναι. Αλλά το παράτησα για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι. Εκείνη την περίοδο δεν είχα μάλλον τη δύναμη, την όρεξη, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Θέλει και όρεξη αυτό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Ναι. Να κάτσεις ώρες, να αφιερώσεις, μέρες, μήνες. Και να έχεις και έμπνευση, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Εγώ να φανταστείς, προσπαθώ να γράψω ένα βιβλίο εδώ και 4 χρόνια, ακόμα στην 7η σελίδα είμαι. Λοιπόν, δεν μου έρχεται έμπνευση.
Δεν μου λες, Ζωή, πόσα βιβλία έχεις γράψει? Επίσημα έχω γράψει μία νουβέλα. Το γεράκι της θάλασσας, καλή ώρα που το έχω εδώ πέρα. Ναι. Έχω γράψει τα σκοτεινά ενδύματα, που είναι ένα μυθιστόρημα. Και έχω και ένα διήγημα, το οποίο το έχω κατοχυρώσει, που σε σελίδες, επειδή το μέτρησα, είναι γύρω στις 40. Α, μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Δεν άμα είσαι... κατοχυρώσω και τα άλλα, θα σας τα πω. Ναι. Το τελευταίο βιβλίο που έχεις γράψει, με τι έχει να κάνει, η θεματολογία του, ποια είναι? Το γεράκι. Το γεράκι, ναι. Το γεράκι της θάλασσας, όπως λέει και το πιστόφυλλό του, είναι οι περιπέτειες του Απόστολου. Το μαγικό γεράκι που μέσα από τη συνεχή αναζήτηση της αγάπης θα βιώσει αναπάντεχες περιπέτειες και θα συναντήσει παλιούς και νέους φίλους. Α, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου λες, έχεις... Έχει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχω ελατρέψει. Τις Λεβάντες έχω κολλήσει με μερικούς ήρωες μεταγενέστερα αφού το είχε βγει το βιβλίο. Με τον Άγιο, για παράδειγμα, τον αξιωματικό. Τον Άγιο τον αξιωματικό, τελευταία έχω πάθει κάτι μαζί του. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Δεν μου λες. Οι γονείς σου, πιστεύω πρέπει να είναι αμέριστοι συμπαραστάτες σε αυτό το εγχείρημα που κάνεις. Πώς αισθάνονται? Αισθάνονται περήφανοι καταρχάς, ε? Σαφώς, και κυρίως η γιαγιά μου, την οποία υπεραγαπώ και σε αυτή κατά φάση έχω πάρει τις μεγαλύτερες αρχές. Όλη αυτή τη δύναμη την έχω πάρει από τη γιαγιά, όλη αυτή τη δύναμη και όλα αυτά. Τέλεια. Δεν μου και τη γιαγιά μου και τον μπαμπά μου, αλλά κυρίως σίγουρα και τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, αλλά πάνω απ' όλα την γιαγιά μου. Η γλυκιά μας η γιαγιά, πάντα έτσι είναι. Οι γιαγιάδες είναι πολύ πιο, ξέρεις, κοντά με τα εγγόνια. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Σαφώς. Δεν μου λες, η κοινωνία του Βόλου, έχεις παρουσιάσει έτσι το βιβλίο στην κοινωνία του Βόλου γενικά, το έχουν αγκαλιάσει γενικά. Πώς νιώθουν που έχουν έτσι μια τόσο μικρή συγγραφέα με τόσο πετυχημένα βιβλία? Θα σου πω, είχα παρουσιάσει, μου είχαν κάνει πρόταση και από την ΕΤ Βόλου που είχα πάει με τη Βίκη την Καποτά, τα φιλιά μου να έχει, και εκεί άρχισε και λίγο το μαθαίνανε στο Βόλο. Και πιστεύω το έχουν αγκαλιάσει και τους αρέσει. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, αυτό θέλει και λίγο promotion που λέμε, που θέλει μια βοήθεια και από το Δήμαρχο του Βόλου. Θέλει, δηλαδή πρέπει να αγκαλιάζει τους νέους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι? Σαφώς, θα συμφωνήσω, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ τώρα έχεις θεατροποιήσει και κάποια έργα σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, κάποιο... Για πες μας λίγο γι' αυτό. Επειδή κατά φάση δεν ξεκίνησα απευθείας με τα βιβλία, έχω ξεκινήσει με τις ταινίες animation. Έχω ας πούμε ο Νεόγυρος που αναφέρθηκα προηγουμένως, σε εκείνο το διήγημα που έγινε και επίσημα e-book πλέον, ηλεκτρονικό βιβλίο, είχε γίνει ραδιοφωνικό θέατρο, ενώ το χαρακτήρα της Κοραλίας τον αναφέρω και στο βιβλίο «Το γεράκι της θάλασσας», αλλά επίσης τον είχα ενσαρκώσει για τον υπαστυνόμο Σιφικαλπάκη του Λεωνάρντο Θήμο. Α, μάλιστα, μάλιστα, καταπληκτικό. Ο Λεωνάρντο Θήμιο, ε? Θήμο, ναι. Θήμο, μπράβο, ναι. Πολύ καλός συνάδελφος, ναι. Τον ξέρεις, Δήμητρα, τον Λεωνάρντο. Ναι. Η Δήμητρα είναι συνάδελφος ηθοποιός, θα τα πούμε και με τη Δήμητρα σε λιγάκι. Ό,τι θέλεις, Δήμητρα, ρωτάς κατευθείαν, ε? Δεν χρειαζόμαστε. Εγώ δεν θέλω καλέ, Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ευχηθώ καλό τάξιδο με πολλές επιτυχίες, εμπνεύσεις, δημιουργία. Είσαι πολύ μικρή και πολύ χαίρομαι πραγματικά που έχεις αυτή τη διάθεση στο να δημιουργείς και να αποτυπώνεις την ψυχούλα σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και να έχεις δύναμη και όρεξη. Ευχαριστώ. Και ξέρεις, Δήμητρά μου, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις έτσι νέους ανθρώπους. Ναι. Κοίτα τι χαμόγελο έχει. Μπράβο, ρε Ζωή. Έτσι να είσαι πάντα χαμογελαστή, σου ευχόμαστε. Και ξέρεις, να ασχολούνται, να μην ασχολούνται με το bullying, να μην ασχολούνται με το ίντερνετ. Με το ίντερνετ, να μην ασχολούνται με χίλιες δυο ιδέες, ας το πούμε. Να μην έτσι το απλά πούμε τώρα στον αέρα. Ιδέες.
Μπράβο, ναι. Ιδίες, σαφώς, γιατί θα μπορούσα να πω κάτι πιο βαρύ, αλλά λόγω του ότι είμαστε στον αέρα. Δεν χρειάζεται. Καταλάβαμε όλοι. Ζωή, έχεις και χιούμορ από ό,τι βλέπω. Είστε καταπληκτικοί. Δεν γίνεται χωρίς χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, και να, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, νέα παιδιά, να ασχολούνται με κάθε μορφή τέχνης. Έτσι δεν είναι, Ζωή? Με κάθε μορφή τέχνης. Ακριβώς. Είτε το τραγούδι, είτε ζωγραφική, είτε. Είναι πολύ. Ξέρεις, εκεί πέρα που λες, όχι, πια χάθηκε η νεολαία μας, πού είναι η νεολαία μας, που είναι αυτά, βλέπεις τη ζωή και αμέσως, pop, αναπτωρώνει το ηθικό σου. Ναι, γιατί όπως είπε και η ίδια προηγουμένως, ότι θέλει πολύ χρόνο να αφιερώσεις για να γράψεις ένα βιβλίο. Θέλει να είσαι εκεί, θέλει να το σκέφτεσαι, να το δημιουργείς, να το κάνεις. Επομένως, ένας νέος άνθρωπος αυτής της ηλικίας χάνει από όλα τα άλλα και κάθεται σε ένα γραφείο και γράφει, γράφει, γράφει. Δεν βγαίνει έξω δηλαδή, δεν κάνει πράγματα που κάνουν άλλα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Τους. Ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Ξέρεις όμως τι γίνεται, ρε Ζωή, ότι για μένα αυτές τις εποχές δεν χάνεις και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Κερδίζει, κερδίζει. Κερδίζεις. Γιατί οι εποχές δυστυχώς, τα ξέρεις πολύ καλά. Εσύ βέβαια είσαι σε μια πιο κλειστή κοινωνία, στον όμορφο Βόλο. Αλλά πάλι δεν πάβει να έχει γίνει η ζωή των παιδιών πολύ ηλεκτρονική, πολύ δήθεν. Και άρα κερδίζεις εσύ τώρα που κάθεσαι και χάνεσαι μέσα στο μολύβι και στο χαρτί. Και από το να χάνεσαι στο έξω, χωρίς ουσία, χωρίς... Ναι. Έτσι δεν είναι ζωή. Ένα ανούσιο ανταγωνισμό, ουσιαστικά, που έχουμε ένα πρότυπο στο αρσενικό, ένα πρότυπο στο θηλυκό. Τέλος, είμαστε όλες ίδιες, καρμπών, θα ανταγωνιστούμε το μαλλί, το νύχι, το αυτό. Οπότε, δεν έχει και νόημα όλο αυτό. Χάνεις το χρόνο σου που είναι τόσο σημαντικός και δημιουργικός μέσα σε αυτό που κάνεις. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Ζωή, οι φίλοι σου τι λένε για όλα αυτά? Σας έχω φίλους, δυστυχώς δεν έχω. Απλά μπορεί να μιλάμε κάποια παιδιά, αλλά όχι στα πλαίσια της φιλίας. Αλλά έχω πολλούς ιντερνετικούς φίλους, ας πούμε, θα μπορούσα να πω 250.000 ονόματα. Ναι. Που είναι μεγαλύτερα από μένα, γιατί έχω δυστυχώς διαπιστώσει ότι υπάρχει και πολύ ζήλια και κοροϊδία. Γιατί έχω ακούσει κάποια πράγματα ζήλιας, ας πούμε. Από συνομήλικους εννοείς, Ναι, δυστυχώς. Και γι' αυτό πολλές φορές που τιμάω, ας πούμε, να κάνω παρέα με μεγαλύτερα άτομα, γιατί νομίζω ότι μπορώ να αναπτύξω πιο σοβαρό διάλογο. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε και η Δήμητρα. Και μ' αρέσει και γενικά... Ακριβώς. Ξέρεις τι, είναι πολύ όριμο παιδί, Θοδωρή. Ναι. Είναι πολύ όριμο. Οπότε... Λογικό είναι αυτό που λέει. Τα παιδιά της ηλικίας της, επειδή δεν ασχολούνται με αυτά, δεν έχουν αυτή την οξυδέρκεια, δεν όλα αυτά που έχει η ζωή. Δεν αναπτύσσουν. Οπότε, τι να την κάνουν τη ζωή. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν έχουν κάτι κοινό. Όχι, όχι. Και απομονώνεται η ζωή από όλους αυτούς, γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον. Κοινό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε, ναι, και γι' αυτό στρέφεται σε μεγαλύτερους, που τελικά, να σου πω κάτι, επειδή και εγώ μικρή έκανα με μεγαλύτερους πάντα ανθρώπους παρέα, γιατί μου άρεσε να μαθαίνω και να παίρνω και να εξελίσσομαι. Ναι. Οπότε, νομίζω ότι πάλι είναι κερδισμένη η ζωή. Πάλι. Πάλι είναι κερδισμένη, διότι έχει να παίρνει εμπειρίες, γνώσεις από μεγαλύτερους ανθρώπους, αποδοχή για αυτό που είναι, γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, αυτοί έχουν την οριμότητα να δεχτούν αυτό που κάνει η ζωή, ενώ τα παιδιά της ηλικίας της δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Σίγουρα. Όταν θα το καταλάβουν... Θα είναι αργά. Θα έχουν μεγαλώσει κι αυτά. Η ζωή θα έχει τη ζωή δικιά της και θα είναι, μπράβο, πάρα πολύ καλά. Και πραγματικά, Ζωή, εγώ τι πιστεύω τώρα, ότι εσύ έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, έχεις κάνει τους δικούς σου φίλους μέσα τα βιβλία, τους δικούς σου ήρωες, έτσι δεν είναι, που έχουν γίνει και φίλοι σου οι ήρωες αυτοί. Σαφώς. Θα μπορούσα επίσης να πω ότι
Έχω αρκετούς ήρωες στο βιβλίο μου που είναι βασισμένοι σε αληθινά πρόσωπα, φίλων και μη. Α, δηλαδή, ας πούμε, θα σου πω κάτι, ναι. Το οποίο δεν θα σταματήσω να το λέω. Το βιβλίο μου το έγραψα για κάποιον συγγραφέα που μου αρέσει πολύ, τον Πάνο Δημάκη. Α, μάλιστα. Α, κατάλαβα. Ναι, και έχει αγκαλιάσει και αυτό το έργο μου, με έχει στήριξει απίστευτα. Ο Πάνος Δημάκης είναι επίσης στο The Chase μαζί με τη Μαρία Μπεκατόρου, στην οποία και στη Μαρία και στον Πάνο έχω χαρακτήρες του βιβλίου, οι οποίοι είναι βασισμένοι σε αυτούς τους, στον Πάνο και στη Μαρία. Επίσης, ακόμα και ο τίτλος του δεύτερου και ο τίτλος στο δεύτερο βιβλίο μου είναι βασισμένος πάλι σε κάποιο πρόσωπο, στη γυναίκα με τα μαύρα. Πάλι από το The Chase. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, το The Chase, επειδή το θαυμάζω γενικά για πολλούς λόγους, για τη γνώση και για όλα αυτά, κοίταξα να δω αν μπορώ να δημιουργήσω κάτι, αν μπορώ να πατήσω κάπου και να κάνω κάτι από το μηδέν. Μπορεί να πάρω ένα μικρό χαρακτηριστικό, να το δώσω και να το κάνω ένα βιβλίο, ας πούμε. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας, γράψτε μου μηνύματα για τη Ζωή Σιμεωνίδη, τι θέλετε να ρωτήσετε. Εδώ πέρα είμαστε στον αέρα. Γράψτε μας μηνύματα και εμείς θα απαντούμε. Έτσι δεν είναι, Ζωή μου? Λοιπόν. Ναι, εν τω μεταξύ, επειδή δεν μπορώ να δω, πόσα άτομα παρακολουθούν τώρα? Τώρα δεν μπορώ, επειδή είμαι live και εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα, αλλά φαίνεται μετά αυτό. Θα σου πω μετά. Τώρα, επειδή είμαι live, τώρα δεν μπορώ να το δω. Λοιπόν. Μας παρακολουθεί ο Αλευρόπουλος ο Γιώργος. Χαιρετισμού στον Γιώργο τον Αλευρόπουλο. Να δώσεις τον Γιώργο τα χαιρετήματά μου. Γεια σου, Γιώργο. Α, μπράβο, το ξέρεις τον Γιώργο, ε? Ναι, εγώ δεν ξέρω τον Αλευρόπουλο. Βέβαια, ωραία, τέλεια. Ο Γιάννης ο Χριστοδούλου, γεια σου, Γιάννη μου. Ο Μάνος ο Γιαλούρης, γεια σου, Μανώλη. Η Αρκαδία Ετενεδίου. Γεια σου, ρε Αρκαδία. Λοιπόν, μας γράφει καλησπέρα Αρκαδία στο πάνελ. Αρκαδία ακούω. Την Αρκαδία την ξέρεις? Όχι, απλά ξέρεις γιατί ο Πάνος ο Δημάκης είναι από την Αρκαδία. Α, μάλιστα. Εκεί, τώρα... όπως καταλαβαίνεις για τον αγαπημένο μου συγγραφέα, φαντάζω πώς το θαυμάζω που κάθεται και λίγο γι' αυτόν, θα λέω. Δηλαδή, σε κάποια δόση θα με βαρεθούν και οι ίδιοι. Κατάλαβα, ναι. Η Αρκαδία μας λέει καλησπέρα στο πάνελ, την ωραιότερη εκπομπή κάνει το φιλαράκι μου, το καλύτερο παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ, Αρκαδία. Ας βάλω και το χαχά. Μπράβο, γιατί πάντα μου βάζεις ένα χαχά στο τέλος. Λοιπόν, μην μου κάνεις καμιά μήνυση και μου κόψεις τη φιλία. Χαχά. Γεια σου, Αρκαδία. Ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ Ζωή μου να έχω ανθρώπους και στο πάνελ, αλλά γενικά και φίλους έτσι που να έχουν χιούμορ. Είναι πολύ σημαντικό το χιούμορ, Σωστά. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι, στο έγραψα και σε μήνυμα κιόλας, ότι εσένα σε ήξερα. Είχε καιρό που σε ξέρω. Απλά δεν σου είχα στείλει ποτέ μήνυμα. Σε ήξερα, ποτέ δεν σου είχα στείλει μήνυμα. Και έτσι και να κάτσω να σε ψάξω, να σου στείλω μήνυμα, επειδή είχα δει ένα follow από σένα στο Instagram. Κατά τύχη, έτσι, στο βρούντο. Λέω, πού το ξέρω τώρα εγώ τον Θοδωρή. Εσύ. Σε ένα επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες τον είχατε το Θοδωρή. Ναι, παίξαμε και εκεί, εντάξει, να κάνεις. Το μεροκάματο να βγαίνει. Το μεροκάματο να βγαίνει. Έτσι, εμείς καλλιτέχνες κάνουμε τα πάντα. Αλλά επειδή είναι παλιό επεισόδιο, δεν ξέρω ποιο το θυμούνται. Εντάξει, ξέρεις, κάποιοι το βλέπουν και τα λοιπά. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, Ζωή. Άμα γίνω αιτία να το κοινοποιήσεις πάλι, πες μου. Ναι, εννοείται. Δεν αν θέλεις να διαβάσω πάντως απόσπασμα, εδώ είμαι να διαβάσω, γιατί τώρα, έχω το βιβλίο μπροστά μου. Αυτό ήθελα να σου πω. Να μου διαβάσεις, επειδή τώρα η Ζωή βρίσκεται στο Βόλο, στο πανεμόρφο Βόλο, που θα παρακαλούσα, αν μας ακούνε από τον όμορφο Βόλο, να στηρίξουν αυτού του είδους τα εγχειρήματα από νέους καλλιτέχνες, από νέα παιδιά, γιατί το αξίζουν. Αυτή είναι η πραγματική Ζωή και το πραγματικό αύριο της χώρας μας, έτσι δεν είναι? Έτσι, λοιπόν, παιδιά. Βέβαια, Ζωή, διάβασε μας ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου. Βαρύ το κλίμα που σήκωσαν τα σύννεφα. Μια παγωτμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Απόστολου Αντώνη και Άγη, που μόλις τον είχε εντοπίσει. Ένας μεσήλικας περίπου 53 ετών,
με ένα μπλε κουστούμι που σκητούσε με το ξερό του βλέμμα. Τότε σήκωσε ένα λάγνο χαμόγελο και γέλασε. Ένιωθε πως ήταν έτοιμος να συλλάβει το μεγάλο κακό και χωρίς να πει τίποτα όμισε προς τον Αντώνη. Εκνευρισμένος ο Απόστολος του επιτέθηκε. «Τι κάνεις ένα παλιό γεράκι, πάρε δρόμο από μπροστά μου, μη σε πάρει ο διάλος, ουστ!» είπε οργισμένος ο Άγης. Τότε άρχισε να βρέχει. Οι δύο άντρες είχαν πιαστεί στα χέρια και άρχισαν να παλεύουν και ο Απόστολος όταν είχε την ευκαιρία ορμούσε. Όμως κάθε φορά ήταν μια αποτυχία για όλους. Ο Απόστολος ήταν κατατρομαγμένος καθώς έβλεπε τον Άγη να δίνει το ένα χτύπημα μετά το άλλο στον Αντώνη. Φοβόταν πως αυτό ήταν το τέλος του νέου του φίλου. Εκείνου που άνοιγε τα φτερά του σε μια νέα προσπάθεια. Να έρχεται κάποιος και να του τα ξεριζώνει με το «έτσι θέλω». Αποδέχτηκε τελικά πως η καταδίωξη που του ασκούσε δεν ήταν παρά μόνο μια δικαιολογία για να βγάλει τα αποθυμένα που είχε για τον Αντώνη. Διψούσε, και για να τον δει νεκρό. Ο τρόμος συνεχίζονταν και φαινόταν πως το τέλος θα πλησίαζε. Το μάτι του Άγη έσαζε αίμα, οργή και φθόνο. Είχε τέτοιο μίσος για τον Αντώνη και όλος όμως είχε αρχίσει να εκνευρίζεται και όρμησε σε καταμέτωπο δύση. Η μάχη μεταξύ Αντώνη και Άγη, τον επόμενο μεταξύ Άγη και Απόστολο. Ο Αντώνος εκεισήρθηκε με τα χίλια ζόρια στην άκρη και έβλεπε το γεράκι να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να νικήσει τον Άγη. Ήταν τρομαγμένος και ανήσυχος. Δεν ήθελε με τίποτα να δει τον Απόστολο νικημένο στο χώμα. Θα ένιωθε τύψη σε όλο το κορμί. Δεν ήθελε ούτε τη σκοτεινή σκέψη να δει ότι θα νικηθεί ο Απόστολος. Τα πόδια του έτρεμαν. Οι πάλι μέσα στη βροχή συνεχίζονταν για ώρες. Σταματάω εδώ, μην κάνω άλλο σχόλιο. Ναι, όχι, το διαβάσουμε. Τώρα αλλιώς θα διαβάσει ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ζωή μου. Μπράβο. Είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, καθόμουν με ανοιχτό το στόμα και παρακολουθούσα ακριβώς λέξη προς λέξη που έλεγες. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να σε συνεπέρνει ένα βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μπράβο, ρε ζωή. Δηλαδή, ειλικρινά, ένα 18χρονο κορίτσι από τον Βόλο. Είναι πολύ σημαντικό να μας δίνει το παράδειγμα προς όλους και σε τους μεγαλύτερους βέβαια. Είδες όμως, Δήμητρά μου, το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά πρέπει να κοιτάει. Αυτά πρέπει να κοιτάει το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα έπρεπε. Και όχι να δίνει τις επιχορηγήσεις στους μεγάλους όλους. Έτσι δεν είναι? Η μεγάλη είναι μεγάλη. Η μεγάλη είναι μεγάλη, ακριβώς. Πρέπει να δώσουμε και βήμα στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, νέους καλλιτέχνες, νέους δημιουργούς. Έτσι είναι. Ούτως ώστε να υπάρξει μια συνέχεια. Δεν έχει νόημα να είναι τα ίδια και τα ίδια. Έτσι και είναι. Να προχωράμε σε αυτούς. Βέβαια. Πρέπει να προχωρήσουμε και στους επόμενους. Στους νέους και στους πιο νέους. Ζωή, δεν μου λες, έχεις πάρει και πολλά βραβεία, έτσι δεν είναι? Πολλά, ναι. Για πες μας κάποια έτσι παραδείγματα. Κυρίως... της είχα βγει Best Animator στη Σκωτία το 2021 και Ευρωβουλευτής στην Αγγλία. Μπορεί να τα λέω και ανάποδα γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Έχω επίσης μια ταινία, τον άνθρωπο ψάρι κλόν, η οποία μέχρι σήμερα νομίζω έχει πάρει γύρω στα 31 βραβεία. Και όπως καταλαβαίνεις, έχω κάνει πολλές ταινίες που αφορούν τη θάλασσα. Δεν ξέρω γιατί, είναι μάλλον αυτό κάτι που ξέρω ότι θα πάει καλά. Έχω γράψει, δηλαδή, ας πούμε, έχω κάνει ταινίες όπως είναι ο Θαλάσσιος Πειρασμός. Ναι. Ο οποίος θέλω να το κάνω και αυτό βιβλίο. Ναι. Με καίει να το κάνω, ας πούμε, αυτό. Μπράβο, ζωή. Δηλαδή, ειλικρινά, είδες με πόσα βραβεία και είναι μόνο 18 ετών. Μπράβο, συγχαρητήρια, ζωή. Συγχαρητήρια. Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Να σε χαίρονται οι δικοί σου. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Γιατί το έχεις. Τα όνειρά σου, ζωή, από εδώ και πέρα ποια είναι? Για πες μου, τι σχεδιάζεις? Τα σχέδιά σου μάλλον, όχι τα όνειρά σου. Τα σχέδιά σου. Αυτή τη στιγμή να γράψω τα βιβλία μου και να κάνω διάφορα άλλα. Γιατί, ας πούμε, έχω πάντα όνειρο. Ίσως να είναι και οξύμορο αυτό που θα πω τώρα, γιατί λέμε για την τηλεόραση τώρα, αλλά θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση, ας πούμε, για τα βιβλία. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που λέω, δηλαδή τηλεόραση και βιβλία, αλλά θα το ήθελα να το κάνω. Ναι, κατάλαβα.
Γιατί όχι, βέβαια. Μπορεί να κάνει μια εκπομπή και κάθε, να βγει κάθε εβδομάδα και να λες για τα βιβλία. Γενικά, δηλαδή, είναι, ξέρεις, παιδί μου, είναι κάτι που εγώ πιστεύω θα έχεις κοινό που θα σε παρακολουθεί και θα σε ακολουθεί. Δεν μου λες, το animation το έχεις σπουδάσει, έτσι, το είχα απορία, δηλαδή, σου ήρθε έτσι, δηλαδή, πώς σου ήρθε σαν ιδέα καταρχάς? Όχι. Όχι, δεν το είχα σπουδάσει, αλλά πάντα ήθελα, ας πούμε, πάντα μου άρεσε ο κινηματογράφος και τώρα μου αρέσει, δηλαδή μου αρέσουν οι σειρές και αυτά και ας μην βλέπω τόσο συχνά, γιατί μπορεί, γιατί θέλω αφιερώσει χρόνο και εγώ καμιά φορά μπορεί να είμαι φορτισμένη, να μην μπορώ να βάλω όλη μου τη συγκέντρωση, να θέλω, αλλά γενικά μου αρέσει, δηλαδή, ας πούμε, γιατί ξέρω τι κόπο χρειάζεται για να γίνει μια σειρά, ας πούμε, δηλαδή έχω δει και σειρές και από θέμα πλοκής. Αλλά μ' αρέσει, θαυμάζω εξίσου και την τηλεόραση, ας πούμε, κάποιες σειρές, γιατί ξέρω τι κόπο χρειάζεται, αλλά και τα βιβλία, γιατί ξέρω ότι δεν μ' αρέσει καταρχάς. Ένα πράγμα που με ενοχλεί απίστευτα είναι όταν καθόμαστε και συγκρίνουμε τώρα για ένα βιβλίο που, βασικά, ένα βιβλίο που γίνει σειρά και λέμε ότι το βιβλίο ήταν καλύτερο. Αυτό το πράγμα για μένα δεν ισχύει, καθότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς τομείς. Άλλο τομέα είναι η τηλεόραση, ας πούμε, να γίνει ένα βιβλίο, σειρά ή ταινία και δεν ξέρω και εγώ τι. Και άλλο είναι να γράψεις ένα βιβλίο. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν και τα λάθη που γίνονται όταν ένα βιβλίο. Για σαφώς, είναι δύο διαφορετικές τομείς. Οπότε για μένα δεν ισχύει το βιβλίο τα καλύτερο. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν και φορές που κάποιοι καλύτεροι.